Λοιπόν, θέλω να σας πω, έχουμε φέρει 10.000 βιβλιαράκια του Σέγγεν. Μην τα παίρνετε στα χέρια. Υπάρχουν σακούλες, γιατί μπορεί να σας πέσουν στον δρόμο και να χυθούνε. Δεν τα δίνουμε στους δρόμους, στα αυτοκίνητα και στα ταξί. Υπάρχουν άθεοι που τα πετάνε και αυτά κάνουν λεπτά. Στους ενορίτες σας, μόνο στην ενορία σας όσοι πάρετε. Ή στο χωριό σας που θα πάτε τώρα. Ή στο χωριό, σε σακούλες. Και έχουμε φέρει 30.000 φέι πολλά για να δώσετε μαζί με το βιβλιαράκι, θα βάλετε μέσα και το φέι πολλά που είμαστε προσκεκλημένοι στη Μητρόπολη Κορίνθου, στη Μητρόπολη, επαναλαμβάνω, Κορίνθου, 3 Αυγούστου στη Μητρόπολη, 7 η ώρα το βράδυ. Ο Πάτερ Μάξιμος βάζει πούλμαν. Έχει πάνω τα τηλέφωνα του πατρός Μαξίμου. Θα είναι και ο μιλητής και ο πατήρ Μάξιμος. Λόγω κάποιου τέτοιου που έγινε, τυπώθηκε ή δεν τυπώθηκε το όνομά του στο χαρτί. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν πειράζει όμως. Απλώς θα γνωρίζετε ότι είναι ο μιλητής και ο πατήρ Μάξιμος. Θα βάλει πούλμαν να δηλώσετε, να έρθετε. Είμαστε προσκεκλημένοι του Μητροπολίτου Κορίνθου. Και γι' αυτό όλοι 3 Αυγούστου θα ευρεθούμε στη Μητρόπολη Κορίνθου. Θα πάρετε από εκεί το Ιβολάν. Λοιπόν, γι' αυτό παρακαλώ να μην πεταχθεί ούτε ένα να πάει άσχομα. Να αναπέσουμε και θα πουλήσουμε όπως 21 πούλησαν και τα δισκοπότηρα ακόμα για να δώσουν χρήματα να αγοράσουν οι Έλληνες τα βιοκτήρια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ψηφιστούμε στον αγώνα. Ήδη η Ιερά Σύνοδος πήρε απόφαση υπέρ μας. Ιουλίου συνέρχεται η ιεραρχία μας. Ιουλίου και προχωρούμε πλέον για το πανελλαδικό συλλαλητήριο με 2 εκατομμύρια ή 3 κόσμο. Και μπροστά είναι η ευκαιρία. Ο αγώνας μας εδώ δεν πήγε χαμένος, αδελφοί μου. Έβαλαν όλα τα πρόβατα μέσα στο Μαντρί. Και ο αγώνας πλέον γι' αυτό και εμείς σήμερα εδώ θα μείνουμε. Όχι σήμερα. Δεν έχει πορεία σήμερα. Σήμερα εδώ θα μείνουμε. Λοιπόν, στις 10.30 πιστεύω πρώτα Θεός να έχουμε, με τη χάρη του Θεού, να έχουμε τελειώσει. 10.30 περίπου. Και θα οδεύσετε ειρηνικά όλοι στο σπίτι σας. Ένα που θα κάνουμε μονάχα για λίγο θα κόψουμε όχι όλη την κυκλοφορία εδώ μπροστά, για λίγο θα κόψουμε τη μία λωρίδα του ρεύματος την άνοδο. Και όπως ξεκινήσαμε καθιστικά, έτσι καθιστικά και θα κλείσουμε απόψε. Και να φωνάζουμε να ξεκινήσουμε. Και να φωνάζουμε βεβαίως. Έτσι.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα υλοποιήσουμε την ιστορία. Δεν θα πλησιάζει. Παρακαλώ, ανοίξτε να περάσουμε τα παιδιά. Το υπόψη ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την αστυνομία. Γιατί και αυτοί εντολές παίρνουν. Έχουμε πρόβλημα με αυτούς που δίνουν τις εντολές. Λοιπόν, θα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Λοιπόν, και τους καλησπερίζουμε και τους μιλάμε. Είναι άνθρωποι, άλλοι άναμοι, άλλοι παντρεμένοι, άλλοι με παιδιά, οικογενειάρχοι. Εντάξει, και αυτοί εδώ που τα λένε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξεπατώθηκαν μαζί μας. Ξεπατώθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι εκουράστηκαν, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό, διότι πετύχαμε σχεδόν κάθε μέρα τα κανάλια, οι εφημερίδες κάτι να γράφουν. Έτσι η Σύνοδος κάτω από αυτή την πίεση των 10-100 χιλίων ανθρώπων πετύχαμε το πεθούμενο. Και το πεθούμενο είναι ότι πάμε για σύγκριση της ιεραρχίας. Μέσα εκεί να δείτε τώρα τι θα γίνει. Μάχη! Εδώ κοιτάτε. Δεν ξέρω ότι αν πρέπει να είμαστε έξω από τη Σύνοδος 28, αλλά θα το σκεφτεί η Επιτροπή, αν πρέπει, μάλλον δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε. Λοιπόν, δεν είμαι υπέρ της απόψης ότι θα πάμε, αλλά αν η Επιτροπή αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε, θα βγει ειδικό φεϊβολάν, που θα καλεί να πάμε για συμπαράσταση. Μην τυχόν νομίσει κανένας ότι θα πάμε, θα κάνουμε φασαρίες, διότι οι επίσκοποι είναι στο πλευρό μας. Οι επίσκοποι είναι στο πλευρό μας. Αν πάμε, είπα, αν η Επιτροπή πει ότι θα πάμε, θα βγει ειδικό φεϊβολάν που θα ευχαριστεί και τους αρχιερείς για την ενέργεια και τις ενέργειες που μέχρι σήμερα έχω κάνει. Θα μου πείτε, δεν βγήκαν στο πεζοδρόμιο. Ήρθε η ώρα που κατεβαίνω. Αυτό λοιπόν το ότι κάνανε δύο εγκυκλίους υπέρ μας. Δύο εγκυκλίους υπέρ μας κάνανε. Ήταν πολύ ίδιο. Λοιπόν, τώρα θα κατέβετε στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε υπέρ τους αυτή τη φορά. Δεν είμαστε κατά των αρχιερέων μας, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω επικοινωνία, σας λέω, τουλάχιστον με 45 μητροπολίτες. Τουλάχιστον με 45, που δεν είναι ψέμα, είναι στον αέρα παντώνει. Το είδατε στο περιοδικό εξάλλου. Στο περιοδικό μου την επικοινωνία την είδατε και μέσα ήταν 55, 57. Λοιπόν, δεν είναι ψέματα. Έχω επικοινωνία ανοιχτή. Λοιπόν, και οι αποφάσεις θα είναι όλες υπέρ μας. Και γι' αυτό θα πάμε να στηρίξουμε την ιεραρχία. Αν πάμε. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι καλοκαίρι, θα έχουμε δει, θα σκορπίσει ο καθένας, θα έχει πάρει σε εξοχές τους, ίσως η Επιτροπή δεν κάνει τέτοια κίνηση. Δεν το έχουμε συζητήσει καν το θέμα. Έτσι κάποια κουβέντα πετάχθηκε κάποια στιγμή και είπαμε ότι μάλλον όχι. Γιατί να πω και κάτι άλλο, ότι η αστυνομία είχε πληροφορίες σήμερα ότι θα πηγαίναμε και θα δημιουργούσαμε φασαρίες. Έτσι είχε. Αλλά εμείς με την Εκκλησία μας θα δημιουργήσουμε φασαρίες, γιατί. Και σήμερα ήτανε, τουλάχιστον δεν ξέρω, χίλια αστυνομικοί έξω από τη Σύνοδο. Και όταν τους ερώτησα τι θα κάνετε, λέει δεν θα δει η πορεία εδώ πάνω. Ποια πορεία, λέω. Δεν πρόκειται, λέω, κανείς να κάνει. Κι αν δει, θα είναι υπέρ της Εκκλησίας μας, όχι κατά. Αλλά δεν πρόκειται να δει, τους λέω. Δεν πρόκειται να δει. Τους ταράξαμε τα είδατα. Όσοι θέλετε, θα μιλήσει τώρα ο πατήρ Μάξιμος.
Όσοι θέλετε, θα πάτε εκεί να πάρετε τα φέρβολα, να τελειώσετε. Εάν σας πει, παρακαλώ, εάν σας πούν, θα φέρω την αστυνομία, γιατί παίρνετε ο χώρος, θα απαντήσετε ότι εμείς δεν τα πετάμε κάτω, τα δίνουμε στα χέρια. Εάν ο νωρίτης τα πετάει, θα συλλάβετε εκείνον που τα πετάει, κύριε Ριπέλη. Εγώ στο χέρι του κύριου το όνοσα. Δεν το πέταξα για να πάτε με ένα μέσα. Εντάξει, τώρα μπορεί να πάρετε Κουλιαράκι και Σέγγεν και φέγγολα. Επίσης, όσοι δεν προλάβετε να πάρετε το γραφείο του πατρός Μαξίμου, θα υπάρχουν και φέγγολα και βιβλιαράκια. Επαναλαμβάνω, στο γραφείο του πατρός Μαξίμου θα υπάρχουν και βιβλιαράκια και φέγγολα για να περνάτε, να παίρνετε και να μοιράσετε. Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ με όλη μου την αγάπη. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Θέλετε τη Σέγγεν? Όχι. Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν? Όχι. Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν? Όχι. Δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Θα σέγγε να διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Θα σέγγε να διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Θα σέγγε να διαλύσουμε την καταραμένη. Λοιπόν, όλους μου έδωσαν μία εγκύπτρια. Όλους μου έδωσαν μία εγκύπτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Σοπάτε. Λοιπόν, είτε λίγο και πολύ. Επαναλαμβάνω, μόλις μου έδωσαν μία εγκύκλιο η οποία έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι υπογεγραμμένη από τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Τι λέγει? Θα διαβάζω αυτούσια ορισμένα αποσπάσματα, πολύ σύντομα, 2 λεπτά μόνο. Είναι γύρω στις 7-8 σελίδες, δεν θα διαβάσω φυσικά ούτε τις 7. Περίπου μισή σελίδα θα διαβάσω αποσπασματικά. Εγκύκλιος προς όλες τις δικαστικές αρχές του κράτους, όλες τις υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης. 26 Ιουνίου 1997. Και λέγει σε κάποια σημεία. Συγγνώμη, σου αυτό να τα βρω. Γιατί μόλις τώρα ήρθε στα χέρια μας. Α,
αφού λέγει όλα τα επιχειρήματα ο κύριος Υπουργός, μέσα σε 8 σελίδες καταλήγει. Αν είχαμε χρόνο θα διαβάζαμε και θα τα αναιρούσαμε κιόλας. Αν είχαμε χρόνο θα διαβάζαμε τα επιχειρήματα του κυρίου Υπουργού και θα τα αναιρούσαμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Καταλήγει όμως, εκ των ανωτέρων προκύπτει, ότι τα κατά καιρούς υποστηριχθέντα για τον περιορισμό της εθνικής μας κυριαρχίας, την προσβολή των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και των βάσεων του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ως συνέπειες της εφαρμογής συνθήκης, δεν βρίσκουν νόμιμα έρισμα. Δηλαδή, ότι αδίκως φωνάζουν και διαμαρτύρονται κάποιοι για εθνικά, για την εθνική μας ασφάλεια, ότι κινδυνεύει για ατομικά δικαιώματα και για προσωπική ελευθερία. Γιατί λέει, καθώς αναποτελεί, παρακαλώ λίγο ησυχία, λίγο ησυχία, όσοι παίρνουν φυλάδια να παίρνουν, αλλά υπόλοιποι λίγο ησυχία. Καθώς αναποτελεί ευθεία διαστρέβλωση της αληθείας και της πραγματικότητας, η εκ μέρους των αντιδρόντων προβολή αντιλεγουσών θέσεών τους. Ότι τάχα, πρώτο, η εφαρμογή της συνθήκης περιορίζει την εθνική μας κυριαρχία. Δεν είναι σωστό, λέει ο κύριος Γιαννόπουλος. Δεύτερο, ότι πλήσονται τα ατομικά δικαιώματα των Ελλήνων. Τρίτο, ότι φύγονται οι βάσεις του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ουδέν τούτον αναλυθέστερο. Ούτε η εθνική μας κυριαρχία φύγεται, ούτε τα ατομικά μας δικαιώματα των πολιτών παραβιάζονται, ούτε οι δημοκρατικές βάσεις του πολιτεύματος μας προσβάλλονται. Εδώ πήραμε μια γεύση από τις δημοκρατικές βάσεις του πολιτεύματος μας και τα δικαιώματα των πολιτών που δεν παραβιάζονται, από την αγαπητή αστυνομία και ιδιότερα από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Πήραμε μια μικρή γεύση πριν ακόμα αρχίσει να εφαρμόζεται η συνθήκη Σέγγεν, τι έχουμε να πάθουμε. Τώρα που υποτίθεται ότι υπάρχει δημοκρατία και ελευθερία και λέει δεν παραβιάζονται, λέει, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία μας και οι δημοκρατικές βάσεις του πολιτεύματος προσβάλλονται, και παρόλα αυτά καθημερινά, κάθε μέρα εξασκούσαν έμεση ψυχολογική βία και τρομοκρατία σε όλους εσάς, σε όλους εμάς, στα παιδιά 5 ετών, 7. Τι συμβαίνει. Λέγεται. Σε παιδιά λοιπόν 3, 5, 7, 10 ετών, αλλά και σε μεγάλης ηλικίας ανθρώπους με προβλήματα καρδιάς, αναπνευστικά και οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, καθυπέρβαση του καθήκοντός των, το τονίζω αυτό, καθυπέρβαση του καθήκοντός των, χωρίς να υπάρχει λόγος, διότι αποδείξαμε 10 μέρες, 10 μέρα λέει η κυρία Μαρτυρίας, εδώ και 10 μέρες, ότι δεν είχαμε καμία πρόθεση να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Δεν είχαμε καμία πρόθεση να δημιουργήσουμε φασαρία. Και το αποδείξαμε. Ας μας πούν ποια από τις 10 ημέρες που πέρασαν μέχρι και τη σημερινή δημιουργήσαμε έστω και στο ελάχιστο πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία. Τι δουλειά είχαν τα μάτια λοιπόν εδώ καθημερινώς? Τι σκοπό εξυπηρετούσαν? Δεν έφτανε η αστυνομία? Έπρεπε να είναι και τα μάτια εδώ? Δεν έφταναν οι 100 ή 200 αστυνομικοί που βρίσκονταν εδώ κάθε βράδυ? Έπρεπε να είναι άλλοι τόσοι? Ήρθαν οι διακοπές από τα ΜΑΤ και μάλιστα οπλισμένοι σαν αστακοί και μάλιστα με όπλα αυτόματα. Για μάχη κατέβηκαν κάτω. Έτσι είναι χούντα του συμμετοχή. Ελληνοτουρκικό έχουμε, ελληνογερμανικό ή έχουμε χούντα και δεν το έχουμε καταλάβει? Μήπως έχουμε χούντα? Έχουμε! Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει, αδέρφια μου. Έχουμε χούντα και μάλιστα πράσινη χούντα. Πράσινη χούντα. Πράσινη άλογα. Με την υποστήριξη των γαλάζιων όμως.
και να υποστήριξω το αλλάζει. Βεβαίως. Στο περάνω κομμάτων. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Είμαστε υπεράνω κομμάτων. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ήμεθα, ούτε με τον Πασόκ ήμεθα, ούτε με τον ΚΚΚ, ούτε με τον Συνασπισμό, ούτε με τον Δίκη. Είμαστε με τον Χριστό και την Ελλάδα μας. Με τον Χριστό και την Ελλάδα μας είμαστε. Και συνεχίζει βέβαια ο κύριος Υπουργός ότι όλα αυτά είναι ψέματα, προφωνάζουν. Περαιτέρω λέει, επαναλαμβάνεται ότι δεν είναι ακριβές ότι στο σύστημα πληροφοριών ΣΕΚΕ κατακαιρούνται δεδομένα. Προσέξτε ψεύδι. Προσέξτε ψεύδι. Δεν είναι λέει. Οι κομμουνιστές ό,τι λένε είναι ψέματα. Ότι στο σύστημα πληροφοριών ΣΕΚΕ κατακαιρούνται δεδομένα που σχετίζονται με τις θρησκευτικές πολιτικές ή άλλες πολιτικές προσωπική ερωτική ζωή ως πολέμη. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε τώρα. Τι κάνετε, εσείς κάνετε μεταξύ σας είναι ακουτωμένα. Να ξέρω, αν δεν σταματήσω. Αν να μιλάω στα δέντρα ή στους τείχους να το ξέρω. Θα σας ενδιαφέρει ή δεν σας ενδιαφέρει να το ακούσετε. Βεβαίως, θα σας ενδιαφέρει. Τώρα κάντε συγχαίρετε ακούστε. Αλλιώς σταματάω και κάνω ό,τι νομίζετε. Λέει λοιπόν ότι δεν είναι ακριβές, λέει ο κ. Γιαννόπουλος, ότι στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν καταχωρούνται δεδομένα που σχετίζονται με τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές ή άλλες επιθέσεις των πολιτών ή προσωπική ερωτική ζωή, ως λέγεται με απορισμένους. Τώρα, να πω ότι είναι ψεύτης. Να πω. Θα το πω. Ότι είναι ψεύτης. Διότι, συγγνώμη, διότι αν ανοίξουμε το δεύτερο άρθρο, του νομοσχεδίου περί προστασίας του πολίτη από τις αυθαιρεσίες του φακελώματος κλπ, θα δούμε ότι ευαίσθητα δεδομένα λέει, το έντυπο που σας έδωσα, που μοιράζαμε για τις υπογραφές, θα το διαβάσετε που λέει σε κάποιο σημείο, ότι στο δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου αυτού λένε ποια είναι τα ευαίσθητα δεδομένα και λέει, τα ευαίσθητα δεδομένα που θα κατοχωρούνται μέσα στο κομπιούτερ τη συνθήκη Σέγγεν είναι φιλετικές ή θρησκευτικές πεπιθήσεις. Εδώ μας λέει ότι δεν θα υπάρχουν λέει, θρησκευτικές ή πολιτικές πεπιθήσεις. Είναι λέει η ερωτική ζωή λέει μέσα ο νομοσχέδιο. Δεν λέει ότι δεν θα υπάρχει καταχώρηση της προσωπικής μας και ερωτικής μας ζωής. Οι άλλες πεπιθήσεις των πολιτών. Όλα αυτά είναι ψεύδι, διότι όλα στο δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρονται ένα-ένα, μεμονωμένα και ξεχωριστά το καθένα. Τέλος πάντων, δεν περιμέναμε και τίποτα άλλο, τον κύριο Γιαννόπουλο. Και καταλήγει, είναι ψευδές ότι δεν φύγονται οι αλλοδαποί και φυσικά δεν είναι σοβαρό να αναφέρεται κανείς στα περί 666 σε εισαγωγικά και αντιχρίστων και σε όλα και σε όσα άλλα φεδρά λέχθηκαν κατά κόρο τον τελευταίο καιρό κυρίως από ανημέρωτους ή φανατισμένα πρόσωπα προσερχόμενα κυρίως από μερικούς εκκλησιαστικούς φορείς και εκκλησιαστικούς κύκλους, πάλι καλά παιδιά μας λέει και ο κ. Γαμόπουλος, παραθρησκευτικές και παρακλησιαστικές οργανώσεις. Και μέσω εντύπων απάντησε στην επιστολή του, αλλά και με την απάντηση του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Θα λάβει την απάντησή του και αν δεν λάβει το μήνυμά του και ο κ. Γιαννόπουλος
και ο κύριος Πρωθυπουργός. Να πάνε να φυτούνε. Λέμε εδώ και πολλές μέρες και ρωτάμε. Και ρωτάμε και δεν απαντάει. Το ρωτάμε μέρες τώρα, 10 μέρες. Σημίτη, είσαι Εβραίος. Σιωπή, σιωπή, σιωπή. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ή προσέξτε, προσέξτε, δύο τι να συμβαίνουνε. Προσέξτε. Ή. Δεν μας δίνει σημασία, δηλαδή περιφρονεί τον ελληνικό λαό, που ο ελληνικός λαός τον ανέβασε εκεί επάνω, με την ψήφο του ανέβηκε και έγινε πρωθυπουργός, και τους αρέσει και αρέσκονται να καυχόνται ότι είναι δημοκρατικοί και φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές με και αγαπούν την ελευθερία, αγαπούν την ελευθερία και τη δημοκρατία και σέβονται τη γνώμη του ελληνικού κυρίαρχου λαού, ή λοιπόν απαξιεί και δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των χιλιάδων που βρίσκονται κοντά μας και πίσω από μας και τον ρωτάνε διαμέσου ημών εάν είναι Εβραίος, πράγμα που είναι απαράδεκτο για έναν πρωθυπουργό. Είναι απαράδεκτο για έναν πρωθυπουργό να μην δίνει σημασία όχι σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και σε έναν άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο. Και ένας άνθρωπος να τον ρωτούσε κάτι, να είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Εκτός αν μας θεωρεί τρελούς. Αλλά ας μας το πει. Κύριοι, σας θεωρώ τρελούς και απαξιώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ εγώ να ασχολούμαι με τρελούς. Ας μας το πει. Ή λοιπόν, απαξιώ να μας απαντήσει. Ή είναι Εβραίος, γι' αυτό και δεν απαντάει. Εμείς περιμένουμε απάντηση και θα συνεχίσουμε. Θα το ρωτάμε από όλη την Ελλάδα, από ποιον βρισκόμεθα. Και πάντοτε, σε κάθε εκπομπή μου, κάθε Σάββατο 3 ώρα στο τηλετώρα, θα το ρωτάω. Κύριε Πρωθυπουργέ, απάντηση δεν έχουμε λάβει. Για άλλη μια φορά, είστε ή δεν είστε Εβραίος. Περιμένουμε απάντηση. Σε όποια εκπομπή δεν πηγαίνω προσκεκριμένος στα άλλα κανάλια που πηγαίνω πολύ συχνά, όπως ξέρετε, θα ρωτάω και από εκεί. Κύριε Πρωθυπουργέ, απάντηση δεν πήραμε. Είστε ή δεν είστε Εβραίος. Και αν κάποιος μας πει, μα πάτε μου, αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι τώρα είναι σοβαρό θέμα αν είναι δεν είναι Εβραίος. Ρατσιστής είστε. Είστε κατά των Εβραίων. Όχι, δεν είμαι κατά των Εβραίων. Αγαπάμε, το έχουμε τονίσει, όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Μομερδανοί, είτε είναι Βουδιστέ, είτε είναι Ιδωλολάτρε, είτε είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τους αγαπάμε όλους. Αλλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους αφήσουμε να μας διαλύσουν την πατρίδα μας. Δεν σημαίνει ότι θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την Ορθοδοξία μας, την Εκκλησία μας, την πίστη μας, τις παραδόσεις μας. Και στο κάτω-κάτω, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν είσαι Εβραίος, πήγαινε στο Ισραήλ να κυβερνήσεις τους Εβραίους. Εβραίοι μας θα μας διαλύσει εμάς και μετά θα πάει στο Ισραήλ. Χωρίς κεφάλι θα πάει. Είμαστε Έλληνες και θέλουμε να μας κυβερνάει Πρωθυπουργός Έλληνας Ορθόδοξος. Όχι! Προσέξτε, ένα πρώτο πράγμα. Προσέξτε. Εάν είναι Εβραίος ο κύριος Σιμίτης, εάν, τον ρωτάμε, να περιμένουμε απάντηση. Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Εάν είναι Εβραίος, σας ρωτώ εγώ να μου απαντήσετε. Απλά και κατανοητά. Είναι δυνατόν ένας Εβραίος να εξυπηρετεί συμφέροντα ελληνικά? Ποτέ! Είναι αστείο. Γι' αυτό μας γλύψουν. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε και να ανεχόμεθα να μας κυβερνάει ένας Εβραίος? Εάν είναι Εβραίος, περιμέναμε, κύριε Πρωθυπουργέ, απάντηση. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Λοιπόν. Μοιράζεστε τι κάνετε φυλάκια, εντάξει, όλα τελειώσανε. Ωραία. Τι ώρα πήγε, παιδιά? Γιατί κάτι τέτοια απλά πράγματα που να σας ρωτήσουν και από εκεί να βγάλουν ένα λαβράκι, κύριε. Λοιπόν, παράδειγμα σας είπα για το όνομά μου, έτσι, γιατί δεν ξέρουν το όνομά μου. Και έχω να καταγγείλω και κάτι άλλο. Σαββάτο βράδυ πήγα στο
στα γραφεία μου, στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, δύο ασφαλίτες χτυπούσαν τα ξένα κουδούνια της πολυκατοικίας και ρωτούσαν διάφορες πληροφορίες. Λοιπόν, τους προειδοποιώ για τελευταία φορά. Ας καθίσουν στα αυγά τους όλοι αυτοί οι κύριοι, γιατί θα το μετανιώσουν πολύ ακριβά. Ας καθίσουν στα αυγά τους, να με αφήσουν ήσυχο, να σταματήσουν για τις απειλές που μου κάνουνε με τα ανώνυμα τηλέφωνα, γιατί θα το μετανιώσουν πολύ ακριβά. Το επαναλαμβάνω. Έχω μάρτυρες ενίκους της πολυκατοικίας που με πήραν αμέσως τηλέφωνο εκείνη την ώρα, εγώ βέβαια δεν ήμουν εκεί, ήμουν εδώ, 10 ώρα του Σαββάτου, ήμασταν εδώ και είχαμε πορεία. Και μου λένε, πατέρα Μάξιμε, σου χτυπάνε δύο ασφαλίτες, πρόσεχε. Υπάρχει μήνυμα στο τηλεφωνητή μου. Και θα το καταθέσω στη μήνυση που θα κάνω, σύντομα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρόγραμμα έχω και τι σκοπό έχω, τους δηλώνω ξεκάθαρο στο ΔΟΠΗ, δεν τους φοβάμαι. Και δεν τους φοβάμαι όχι ότι είμαι ατρόμητος και είμαι γενναίος και είμαι δυνατός, δεν τους φοβάμαι για ένα και μοναδικό λόγο. Ότι είμαι κάτω από τη σκέπη του Θεού και της Παναγίας μας και έχω μαζί μου το Θεό και την Παναγία, και από τη στιγμή που έχω το Θεό κοντά μου, δεν φοβάμαι κανένα. Όποιος και αν είναι αυτός και ό,τι να είναι αυτός. Και εις λέει, ένας λέει άνθρωπος μπορεί να διώξει χιλιάδες και δύο άνθρωποι μπορεί να διώξουν μιλιάδες, όσο και σας φαίνεται αστείο. Λοιπόν, όταν θυμάστε τον Γολιάθ, που καυχόταν για την δύναμή του, για το σώμα του, για το ύψος του, για τις σωματικές του δυνάμεις, θυμάστε, τα έβαλε με τον Δαβίδ. Ο Μέν Γολιάθ είχε την δύναμη τη σωματική, ο Δε Δαβίδ είχε την δύναμη του Θεού. Το τέλος ήταν επόμενο και καθόλου φυσιολογικό. Νίκησε ο Δαβίδ. Λοιπόν, αν θέλουν να τα βάλουν μαζί μας και μαζί μου, ας τα βάλουνε. Μόνο όταν επιτρέψει ο Θεός, μόνο τότε θα πάθω κάτι. Αλλά και για τότε είμαι έτοιμος και γι' αυτό, διότι από τη στιγμή που ξεκινήσαμε ένα αγώνα, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Και εγώ και εσείς. Επίσης σήμερα ήμουν στα δικαστήρια. Δικαζόταν ο αδέσμευτος τύπος. Ενθυμίστε όλοι ότι πριν ένα χρόνο ακριβώς, ανάμιση χρόνο, τον Ιανουάριο του 1996, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Max μία συνέντευξή μου που είχα δώσει για την εφημερίδα Έθνος. Την πήραν και την έβαλαν στο περιοδικό Max, δίπλα σε γυμνές γυναίκες, άνδρες κλπ. Και ούτε καν έβαλαν τη συνέντευξή μου, έβαλαν μόνο δυο λεξούλες και όλα τα άλλα ήταν ψεύδι, ανυπόστατα και φαντασίες του νόστου. Τότε πολλοί ψευτοχριστιανοί και πολλοί καλοθελητές και πολλοί που με αγαπούσαν πάρα πολύ, κάποιοι εχθροί μου, πήραν το Max και το γυρνούσαν δεξιά και αριστερά και με κατηγόρουσαν και έλεγε, να, βλέπετε ποιος είναι ο πατέρας Μάξιμος. Το βλέπετε. Και σε μεγάλους κύκλους συναντήσεων. Ήρθε η ώρα όμως που έγινε η εκδίκαση του περιοδικού Max τον Οκτώβριο του 1996 και καταδικάστηκε και ζήτησε συγγνώμη και εγώ εν τη συγκαταβάση μου, διαλλακτικότητά μου, υποχρεωτικότητά μου, επειδή μου ζήτησε και με παρακαλούσε κλαίγοντας να μην προχωρήσουμε στη δίκη, δέχτηκα να κάνω ανάκριση, αλλά θα ζητήσει συγγνώμη ενώπιον του δικαστηρίου και θα δημοσιεύσει στο περιοδικό Max ότι όλα αυτά ήταν ψεύδι. Όπως και έγινε. Δημοσιεύθηκε από τα δημοσιεύματα και στο Max και στο Έθνος και στο Λοιπόν η ανέρεση όλων αυτών των συγκοφαντιών. Μετά από ένα μήνα, το Φεβρουάριο του 1996, πήρε
ο αδέσμευτος τύπος με τον κύριο Ρίζο και άρχισε, με έβαλε πρωτοσέλιδο και με κατηγορούσε για 1000 πράγματα. Κάναμε μήνυση και στον αδέσμευτο τύπο, ο οποίος παρεμπιπτόντος τράβηξε τόσο πολύ. Ήταν ο μόνος που κατόρθωσε να το τρενάρει τόσο πολύ 16 μήνες, ενώ οι άλλοι δικάστηκαν μέσα σε 6 μήνες, ο κύριος Ρίζος το τράβηξε 16 μήνες, δεν ξέρω πώς και γιατί. Λοιπόν, και ήταν σήμερα η δίκη. Περιττώ να σας πω ότι επί 15 μέρες, πριν από σήμερα, είχαν σπάσει όλα τα τηλέφωνά μας και το γραφείο μας και τον δικηγόρο μας και ζητούσαν συμβιβασμό, ζητούσαν να τον συγχωρέσουμε, ζητούσαν να αναιρέσουν κλπ. Λοιπόν, και τελικά... Θα το ζητήσουν δημοσίως αυτό. Τελικά είχαμε πάει σήμερα στο δικαστήριο για αυτόν τον λόγο. Και δεχτήκαμε σε εισαγωγικά να γίνει μια μικρή αναβολή για να συζητήσουμε την Πέμπτη ορισμένα πράγματα γιατί δεν είχαμε βγει πιο πριν. Περνάνε περιοριστικά οχήματα από εδώ. Από εκεί περνάει ο διάβολος στη χώρα μας, τι περιμένει να πατερμάξουμε. Λοιπόν, συγγνώμη. Με λίγα λόγια, ο ίδιος ο κύριος Ρίζος ήρθε και με πλησίασε σήμερα στα δικαστήρια, αφού είχαν έρθει προηγουμένως όλοι οι υπόλοιποι, και με παρακαλούσε να τον συγχωρέσω και θα επανορθώσει τα μέγιστα. Με άρθρα, με δημοσιεύματα, με. Του λέω, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να το συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή πιο ήρεμη. Παίρνουμε μια μικρή αναβολή, συζητάμε και εάν αυτά που θα μας πείτε μας ικανοποιούν, βεβαίως και να κάνω για άλλη μια φορά υποχώρηση. Γιατί σας το είπα αυτό. Το ίδιο έπαθε και ο κύριος Τράκας, προσέξτε. Το λέω αυτό, τα λέω αυτά, για να καταλαβαίνουν κάποιοι κύριοι ότι δεν μπορούν να παίζουν μαζί μας. Δεν μπορούν να παίζουν μαζί μας και δεν είμαστε όποιοι και όποιοι, άσχετα και αν φαίνεται αυτό λίγο εγωιστικό. Λοιπόν, το Μαξ ανέρεσε όσα είπε. Ο κύριος Ρίζος ανερεί σήμερα. Ο κύριος Τράγκας που τον Ιανουάριο του 97 μου έκανε ένα ψευδές, με έπλεξε μέσα σε ένα κατάπτυστο κείμενο με ανήθικους, κληρικούς και μοναχούς κλπ. Πετάει μέσα τη φωτογραφία μου, χωρίς λόγο, χωρίς να λέει τίποτα για μένα, ενώ το άρθρο ήταν για ανήθικους, κληρικούς και διαβεβαιωμένους, πετάει μέσα τη φωτογραφία μου, χωρίς να λέει τίποτα μέσα σε 10 σελίδες άρθρο, μόνο έλεγε ο πατήρ Μάξιμος λέει, ο οποίος απέκτησε προσωπική του εκπομπή σε ιδιωτικό κανάλι. Από την πόλη Έρμου στην Κόσμη Κανέλα. Λοιπόν, και μέσα σε 3 μήνες δικάστηκε η υπόθεση, Ιανουάριος έγινε αυτό, το Μάρτιο του 97 δικάστηκε η υπόθεση. Και ο κύριος Τράγκας, δεν θέλω να πω πολλά, το τι ανθρώπους έβαλαν να με πιάσουν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Μέχρι βουλευτή που με πήρανε τηλέφωνο, μέχρι υπουργοί με πήρανε τηλέφωνο, μέχρι ιερά σύνοδος με πήρε τηλέφωνο, μέχρι καθηγητή πανεπιστημίων με πήρανε τηλέφωνο. Α, υπάρχουν πολλοί μάρτυρες γι' αυτό. Και τελικά και ο ίδιος ο κύριος Τράγκας ήρθε με πλησίαση και μόνο, να μην πω χαρακτηρισμούς και φανώ υπερβολικός. Και μου ζήτησε συγγνώμη και θα επανορθώσει κλπ. Τα λέγω λοιπόν αυτά για να δούμε ότι δεν μπορούν να τα βάζουν μαζί μας και αν θέλετε ας φαίνεται και εγωιστικό αυτό, το λέγω γιατί πρέπει να το πω, δεν μπορούν και να τα βάζουν μαζί μου. Και όποιος τα βάζει μαζί μου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την πατήσει. Όχι γιατί είμαι κάποιος και φαντασμένος και έχω κάποιες δυνάμεις κλπ. Αλλά, συγγνώμη τώρα που το λέω αυτό έτσι, είναι λίγο εγωιστικό, το τονίζω και φαίνεται έτσι λίγο περίεργο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όμως και
αποδεδειγμένα βγαίνουν οι Έλληνες στη φόρα. Έτσι είπαμε, το πρώτο το Μαξ, το δεύτερο ο Τράγκας, το τρίτο ο κύριος Ρίζος. Λοιπόν, τα ίδια θα πάθουν και τα ΜΑΤ. Και οι διοικητές και οι αστυνομικοί που μας δημιούργησαν πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιοι θα την πληρώσουν, αλλά κάποιοι θα την πληρώσουν. Διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν μας άφησαν σε χλωρό καρδί όλες αυτές τις μέρες. Καθημερινά από πάνω μας, καθημερινά να μας δημιουργούν πρόβλημα, να μας απειλούν. Πόσους δεν απειλήσαν από εσάς? Δεκάδες. Ξεχνάτε πώς ήρθατε από εσάς και μου λέγατε, πάτερ, μας απειλούν τα ΜΑΤ, πάτερ, μας εκφοβίζουν τα ΜΑΤ, πάτερ, μας τρομοκρατούν τα ΜΑΤ. Πόσοι από εσάς είχατε έρθει? Τουλάχιστον δεκάδες. Λοιπόν, ας καταλάβω λοιπόν, γιατί σας τα είπα όλα αυτά, γιατί ήθελα να σας πω ότι σήμερα στο δικαστήριο που ήμασταν, στη σχολή Βελπίδων, με το που βγήκαμε έξω από το δικαστήριο και έφυγα εγώ, πάει κάποιος και ρωτάει κάποιον από τους δικηγόρους μου και τα άτομα που ήταν μαζί μου κάποια προσωπικά πράγματα για μένα. Ποιος είστε εσείς? Και δεν έλεγε ποιος είναι. Κατά 99,9% ήταν ασφαλίτης. Και τι ήθελε να κατορθώσει, προσέξτε, τι ήθελε να κατορθώσει? Ήθελε να μας δείξει και ήθελε να μου δείξει, πατέρα Μάξιμε, εδώ είμαστε. Δεν σε ξεχνάμε, σε παρακολουθούμε νύχτα μέρα. Σου δίνουμε το παρόν μας. Και κάθεσε ήσυχα, πατέρα Μάξιμε, γιατί δεν σε βλέπουμε καλά. Καμιά στιγμή θα συμβεί κανένα περίεργο ατύχημα. Δίδυν, θα σπάσουν τα φρένα του αυτοκινήτου μου και θα πάω να τρακάρω και θα σκοτωθώ ή θα χτυπήσω άσχημα. Δίδυν, κάποιοι Αλβανοί θα μπουνε στα γραφεία την ώρα που εγώ θα μελετάω ή θα κάνω κάποιες άλλες δουλειές εκεί πέρα. Και δίδυν, για να κλέψουν χρήματα θα με σκοτώσουν. Ή οτιδήποτε άλλο, ή κανένα άλλο ατύχημα κλπ. Αυτό θέλω να πούνε οι κύριοι. Είναι γνωστές οι μέθοδοι τους και δεν υπάρχει επιβολία ότι αυτό θέλω να κάνω. Τους τονίζω για άλλη μια φορά. Ας καθίσω στα αυγά του. Γιατί υπάρχει και Θεός, ο οποίος είναι Θεός δικαιοσύνης και δεν μπορούν να τα βάζουν με ανθρώπους που είναι κοντά στο Θεό. Είτε αυτός λέγεται πατήρ Μάξιμος, είτε λέγεται κάποιος από εσάς, είτε λέγεται πατήρ Νεκτάριος, πατήρ Γρηγόριος, οποιοδήποτε άλλος. Όποιος άνθρωπος, όποιος πιστός είναι κοντά στον Θεό, τον φρορεί και τον σκέπει η χάρη του Θεού. Και μόνο το αναλαμβάνω όταν επιτρέψει ο Θεός, μόνο τότε μπορεί να πάθει κακό. Και φυσικά δεν κάνω αναφορά σε υλικές δυνάμεις, σε γνωριμίες κλπ. Αυτά είναι πολύ δευτερεύοντα και πολύ υπουσιώδη. Εμένα με ενδιαφέρει το πρώτο που σας είπα. Λοιπόν, σταματάω εδώ όμως. Ζητάω συγγνώμη από όλους σας. Θέλω να με συγχωρέσετε που αναγκάστηκα να πω έτσι κάποια λόγια που ήταν για την ταπεινότητά μου και φαίνονταν έτσι εγωιστικά και προβολή και αυτοπροβολή και οτιδήποτε άλλο. Δεν είχα τέτοια πρόθεση, το ξέρετε πολύ καλά. Απλώς ήθελα να τονίσω κάποια σημεία για τα θέματα τα οποία σας έλεγα. Οι άθεοι ξεχνάνε τη δύναμη του Θεού. Ξεχνάνε αυτό τον απειλόν. Εδώ. Πού είναι αυτό, δεν είναι εδώ πατέρ Νεκτάριος, πού είναι. Πατέρ Νεκτάριος είπαμε. Αν θέλει ο Θεός, ούτε φίλο δεν κουνάει. Κάνε πολύ μιλότηση. Τι να κάνω, κύριε Βασιλική μου, δεν μιλάει τώρα, να μιλήσω εγώ το λάιστο. Τώρα πότε θα πάμε κάτω? Δεν πρέπει να έχουμε κοινό καθόλου. Όχι, αυτή είναι κοινό. Να πούμε κάποια συνθήματα, να ζεσταθούμε λιγάκι και σιγά σιγά
να, μόλις σας δώσω το σύνθημα, θα περάσουμε έξω, να κλείσουμε τη μία λωρίδα του δρόμου, όχι ακόμα, θα σας πω κάποια ώρα. Και να κάνουμε μία ειρηνική κρατηστική διαμαρτυρία για καμία μισή ώρα περίπου με 3/4 και μετά θα απολυθούμε εν ειρήνη λέγοντάς σας κάποια πράγματα. Σας τα είπε ήδη ο πατέρ Νεκτάριος και τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Κάποιοι ζήτησαν να πούνε δύο λόγια, δεν μπορώ να τους το απαγορεύσω ή να μην επιτρέψω, αν και είναι βέβαια αναφορές στα πρόσωπα όταν δεν και τα πράγματα, ας περιπτώσει, αφού το θέλουμε, να τους δώσουμε το λόγο. Ποιος είναι? Αδέλφια, είμαστε εδώ και κάνουμε έναν αγώνα ορισμένες ημέρες. Σε αυτόν τον αγώνα γνωρίσαμε τον Πάτερ Μάξιμο και τον Πάτερ Νεκτάριο. Είδαμε φωνή στη φωνή τους και προσπαθήσαμε και εμείς να υποστηρίξουμε το δικό τους τον αγώνα υπέρ Χριστού. Πρέπει να έχουν υπόψη τους, ταπεινά το λέω αυτό, ότι εμείς τους βλέπουμε σαν πηξίδες που δείχνουν προς τον Χριστό και οτιδήποτε και να γίνει θα τους έχουμε πάντοτε στη συνείδησή μας ψηλά και πάντοτε μπροστάρι μας. Τους θέλουμε σε ένα δύο μπροστά, τους θέλουμε πρώτος και είμαστε σίγουροι όταν ο αγώνας βρίσκεται σε τέτοια ικανά και άξια χέρια. Παρακαλώ την αγάπη σας για τον Πάτερ Μάξιμο και τον Πάτερ Νεκτάριο. Θέλω και εγώ προσωπικά να τους ευχαριστήσω γιατί ήταν η αιτία αυτοί οι δύο πατέρες που με κατέβασαν στο πεζοδρόμιο, που μου έμαθαν να αγαπώ τον Χριστό πραγματικά. Ειλικρινά σας το λέω με όλη μου την αγάπη ότι σας αγαπώ πάρα πολύ. Και όταν
Αγωνίζομαι 10 χρόνια. Έχω εγκαταλείψει από τα 21 μου την παλιά δόξα. Είμαι μητέρα τριών παιδιών και με την αγάπη του Χριστού, παιδιά, αδέρφια μου, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Αξίζει για τον Χριστό ο αγώνας. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια έκκληση. Επειδή ο διάβολος μας βάζει φόβο μέσα στην ψυχή μας και ο φόβος είναι κόλαση και ο φοβούμενος δεν τελειοποιείται, αδέρφια μου. Πρέπει να βγει ο φόβος μέσα από την καρδιά μας. Να αγαπήσουμε τον Χριστό με την καρδιά μας. Να πιστέψουμε, αδέρφια μου. Να μην είμαι ολιγόπιστη. Και οτιδήποτε και αν θα έρθει από το χέρι του Ιησού, εκείνος γνωρίζει. Εκείνος ξέρει τι πρέπει να πράξει. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον αγαπούμε. Και τι είπε ο Κύριός μας. Όποιος με αγαπά, πρέπει να τηρεί τις εντολές μου. Και οι εντολές του, αδέρφια μου, ίσως να είναι σκληρές στην αρχή. Διότι ο πειρασμός βάλεται. Είναι το παιδί μου, σας ζητώ συγγνώμη. Θέλω να σας πω ότι μπορεί ο αγώνας του χριστιανού στην αρχή να είναι δύσκολος, αδέρφια μου, γιατί είναι ναι, είναι πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολο να θυσιάζεσαι για την αγάπη. Θυμούμαι όταν πρωτοδιάβασα το Ευαγγέλιο, το πρώτο... Σας ζητώ συγγνώμη. Θα ζητώ χίλια συγγνώμη για ό,τι και λέω, αλλά ειλικρινά πιστέψτε με, δεν είναι ανθρωπάρες κατά λόγια μου. Είναι λόγια ειλικρίνειας, λόγια μετάνοιας, πέστε το όπως εσείς θέλετε, διαισθανόμενοι την αμαρτία του κόσμου ετούτου, να εκφράσω κάποια λόγια για τον Χριστό, για τον αγώνα αυτό που... Αυτός ο αγώνας είναι για τον Χριστό μας, αδέρφια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι στην Αγία Εκκλησία μας, αυτή που έχει το Πνεύμα το Άγιο από τους Αποστόλους που δόθηκε, από τον ίδιο τον Χριστό μας, να αγωνιστεί και εκείνη, να βγάλει το φόβο, διότι αν ήταν του φόβου, καλύπτεται πίσω από το φόβο, αδέρφια μου. Να μην φοβούμεθα. Δεν πρέπει να φοβούμεθα. Και αν ο πειρασμός μας πολεμάει, έχουμε την αγάπη του Χριστού. Τι άλλο θα έπρεπε να έχουμε, αφού έχουμε την αγάπη του Χριστού, έχουμε τα πάντα, αδέρφια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε μερικά πανό, μάλλον πάρτε τα όλα, έτσι και θα τελειώσουμε. Σήμερα, γύρω στις 10.30, με 11 το αργότερο, θα έχει τελειώσει. Η δεκαήμερη αυτή συνεχόμενη διαμαρτυρία μας, όπως βλέπετε, δεν αστειευόμασταν. Όταν είπαμε ότι θα καθίσουμε εδώ, θα καθίσουμε εδώ και θα αγωνιστούμε για την αγάπη του Χριστού και για την πατρίδα μας, το εννοούσαμε και το αποδείξαμε έστω και με τις 10 αυτές ημέρες. Δεν είναι λίγες 10 ημέρες συνεχόμενες, από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, οι περισσότεροι από εμάς και από εσάς. Δεν είναι κάτι μικρό και θα συνεχίζαμε επαόριστο εάν δεν συνέπεται η σύγκληση της ιεραρχίας για το θέμα της Αίγινα. Και είπαμε ότι αφού συνέρχεται η ιεραρχία για να αποφασίσει, ας δώσουμε τη σκητάλη στην αρχή που ήμασταν σίγουροι που σας είπαμε ότι είχαμε έγκυρες πληροφορίες και αποδείχθηκε ότι θα ταχθεί στο πλευρό μας. Και θα πρωτοστατήσει και θα ταχθούμε εμείς στο πλευρό της σε λίγο. Τα κανάλια δεν έδειξε καθόλου. Ούτε το Sky, ούτε το Star.
Καλά, κοίτα, ο κόσμος. Κάτι λέει τόσα πολλά. Τόσα πολλά, γι' αυτό δεν το είδα. Ναι, εχθές είπα. Μου εντάξει, δεν τα θέλουμε, αλλά είναι για να τα βλέπουμε. Για να βλέπει ο κόσμος. Όλα τα κανάλια έπρεπε να δούμε. Όχι ότι όλα. Προευλογημένος στα κανάλια είναι εξαγορασμένοι. Του συμφέρει να τα ξαναδεί. Για μην μιλάω. Κάποιοι μου λένε να ρωτάνε για τα χαρτιά αυτά, τρίτα κλπ. Τρούγα κλπ. Τα έχουν πει και παλαιότερα και από εκπομπές και από ομιλίες κλπ. Το ξαναλέμε, αυτά όλα, όλα αυτά τα συστήματα είναι. Όχι, δεν του παίρνει. Είναι προάγγελοι για το ηλεκτρονικό φακέλωμα το οποίο έρχεται με τη σύμβαση Σέγγεν, καθώς και για το σφράγισμα το οποίο έρχεται διαμέσου πάλι τη συνθήκη Σέγγεν και του ηλεκτρονικού φακελώματος και της ταυτότητος ή κάποιον άλλο μεθοδεύσεω μέσω διαβατηρία, μέσω του ΙΚΑ, μέσω της εφορίας που ακούσαμε και διαβάσαμε τώρα τελευταία. Λοιπόν, εμείς προς το παρόν, σε πρώτη φάση, παιδιά σας παρακαλώ, με κουράζετε. Ησυχία. Κάντε ησυχία. Εμείς λοιπόν σε πρώτη φάση αρνούμεθα να πάρουμε οτιδήποτε από αυτές τις κάρτες ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με ηλεκτρονικό σύστημα. Προσέξτε, όχι γιατί είναι αυτό το σφράγισμα, αλλά διότι θα προετοιμάσει το έδαφος για το τελικό σφράγισμα. Παραλαμβάνω, όχι γιατί είναι παράδειγμα, σου με ξέρω εγώ, η τηλεκάρτα που παίρνουμε και χρησιμοποιούμε που έχει απάνω το μικροτσίπ με το 666 ή τα προϊόντα που παίρνουμε όλοι και χρησιμοποιούμε και έχει απάνω το 666, όχι γιατί είναι αυτό το σφράγισμα, αλλά διότι προετοιμάζει το έδαφος και το δρόμο για το τελικό και φοβερό σφράγισμα, με το οποίο όποιος θα το δεχθεί και θα το αποδεχθεί εκούσια, προσέξτε, εκούσια, όχι ακούσια, όχι να κοιμόμαστε και να το μας πιάσουν, μας φραγίσουνε, έτσι, αλλά εκούσια θα το δεχθούμε, θα το αποδεχθούμε εκούσια. Όποιος λοιπόν δεχθεί και αποδεχθεί το τελικό σφράγισμα που οι περισσότεροι από εσάς, προσέξτε, συγχωρέστε με αυτό που θα πω, οι περισσότεροι, να το πω και από εσάς, οι περισσότεροι από τους χριστιανούς δεν έχουν ακόμα κατανοήσει τι είναι αυτό το σφράγισμα. Γι' αυτό και βλέπετε κυκλοφορούν δεκάδες φυλάδια και το καθένα γράφει και κάτι διαφορετικό. Άλλα γράφει το ένα, άλλα γράφει το άλλο, άλλα γράφει το άλλο, άλλα γράφει το άλλο κλπ. Και υπάρχει μια τέτοια σύγχυση μεταξύ των χριστιανών που είναι κανείς να τρελαίνεται. Γιατί τελικά ποιο από όλα έχει δίκιο από τα φυλάδια και ποιος από όλα από εμάς έχει δίκιο. Λοιπόν, σύντομα δεσμεύομαι και θα το έχω κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά και ειλικρινά σας λέω, δεν μου μένει χρόνος, όχι για να γράψω και να ασχοληθώ με κάτι από όλα αυτά τα σοβαρά θέματα, πάρα πολύ σπάνια, αλλά δεν μου μένει χρόνος ούτε να ξεκουραστώ και πολλές φορές ούτε και να φάω, και άμα θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε το πιστεύετε, δεν μου μένει χρόνος ούτε και να σκεφτώ πλέον, εδώ και πολλούς μήνες. Δεν μου μένει χρόνος ούτε και να σκεφτώ. Όταν έρχεστε, ας πούμε, όταν παράδειγμα με παίρνουν 300 άτομα την ημέρα και μου λένε 300 ή 500 διαφορετικά πράγματα, και πρέπει να περάσω από το μυαλό μου και να τα σκεφτώ και να κάνω κάποια πράγματα. Όταν έρχονται άλλοι τόσοι, ας πούμε, στα γραφεία και μου λένε 1000 άλλα πράγματα, όταν με παίρνουν στο κανάλι άλλα τόσα άτομα και μου λένε πάλι άλλα τόσα πράγματα, όταν θα πρέπει να κάνω το ένα, το βίντεο, το γάμο, το δεύτερο κλπ. Όλα αυτά μέσα σε 24 ώρες, όπως καταλαβαίνετε, δεν χωράνε. Γι' αυτό λοιπόν, εάν είχα χρόνο, θα είχα ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό θέμα και θα είχα γράψει μία μελέτη που θα ξεκαθάριζε 100% ξεκάθαρα και αποδεδειγμένα 1000% με αγιοπατερικά και αγιογραφικά επιχειρήματα τι συμβαίνει τέλος πάντων γύρω από το σφράγισμα, τι είναι το σφράγισμα, ποιο είναι το σφράγισμα και επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε
όλα αυτά τα τρόσματα σφραγισμένα, τις κάρτες κλπ. Όλα βέβαια, όχι εικασίες, ούτε αυθαίρετες γνώμες δικές μου, αλλά αποδεδειγμένα με επιχειρήματα αγιογραφικά και αγιοπατερικά. Αλλά δεσμεύουμε όμως, επειδή η κατάσταση όλο και χειροτερεύει και όλο και τα έντυπα που κυκλοφορούν αυτά. Ανοίξτε δρόμο, παιδιά. Ανοίξτε λιγάκι. Α, είναι φρούδα. Αλλαγή. Θα πάμε κάτω. Ίσως και το καλοκαίρι που θα βρίσκομαι στο Άγιο Λόγος Πρωτοθεός στο κελί μου, που εκεί θα έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, να κάνω αυτή τη μελέτη και με το που θα έρθω το Σεπτέμβριο, Πρωτοθεός, αν δεν προκύψει κάτι και μας αλλάξει τα σχέδια, αν δεν προκύψει κάτι και ξαναέρθουμε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα είμαστε σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα. Εάν λοιπόν δεν προκύψει κάτι και πάω στο Άγιο Λόγος, πιστεύω όταν θα έρθω να το έχω έτοιμο και να το βγάλουμε, να το εκδώσουμε, να το πληράσουμε και πιστεύω ότι θα ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα με αυτή τη μελέτη. Πιστεύω, ευελπιστώ με την βοήθεια του Θεού. Οπότε λοιπόν, σε πρώτη φάση αρνούμεθα να παραλαμβάνουμε όλα αυτά που μας στέλνουν από ΙΚΑ, ΣΥΚΑ, ΜΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ. Δεν έχουμε καμία επίπτωση προς το παρόν. Δεν έχουμε καμία επίπτωση προς το παρόν. Και ό,τι προκύπτει και είναι κάτι σοβαρό, θα σας ενημερώνουμε είτε μέσα ομιλιών, είτε μέσα εκπομπών, είτε μέσα στις τηλεοράσεις, είτε μέσω φιλαδιών, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σιγά σιγά, τα δικά μας άτομα, όχι οπωσδήποτε, ξέρουν τα δικά μας άτομα, ποιοι είναι, ας βγάζουν ένα-ένα από τα πλακάτ, το πανό το έχει στο λεωφορείο Φωτιά, να μας το αφήσετε εκεί που είναι, όλα τα πλακάτ. Τελευταία μέρα είναι να καθίσουν ήσυχα, να μην μας προκαλέσουν, να μην μας εξαρτήσουν πάλι τρομοκρατίες, γιατί είπαμε δεν θα τους δείξω καλό. Για άλλη μια φορά να καταγράφει η κάμερα, παρακαλώ, να καταγράφουν οι κάμερες εδώ αυτά που λέω. Οι κάμερες να καταγράφουν αυτά που λέω. Για άλλη μια φορά παρακαλούμε την αστυνομία να μας αφήσει ήσυχους, να διαδηλώσουμε ωραία και ειρηνικά, χωρίς καμία πρόθεση να δημιουργήσουμε φασαρίες όπως τις 10 μέρες που έχουν περάσει. Τους παρακαλούμε να μας ανοίξουν το δρόμο για να μην δημιουργήσουν επεισόδια. Διότι με αυτόν τον τρόπο μας προκαλούν. Με αυτόν τον τρόπο μας προκαλούν. Τους παρακαλούμε για δεύτερη φορά. Μας τις ειρηνικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, παρακαλώ πάρα πολύ τα πανά όλα και τα πλακάτ, παρακαλώ πάρα πολύ να έρθουν εδώ. Λοιπόν, με ρωτάει ο κύριος πώς θα ενημερώνεστε, λέει, από εδώ και πέρα. Είπαμε, καταρχάς, κάθε Σάββατο από την εκπομπή μου. Έτσι, η φωνή του Πετροκοσμά, από την εκπομπή μας μάλλον, 3 ώρες στο κανάλι του είναι τώρα. Κάθε Σάββατο 3 ώρες στο κανάλι του είναι τώρα, είναι η εκπομπή μας, η φωνή του Πετροκοσμά. Θα βγάλουμε τώρα τα πάνω, εντάξει, τα πλακά. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε σιγά σιγά προς τα κάτω. Ελλάδα σκλαβωμένη, σέγγε, σημαίνει, Ελλάδα σκλαβωμένη. Αλλά εγώ έχω μπροστά πιο μεγάλο από το... Ναι, τα μάτω μου, Ελλάδα, τίποτα. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι
Είμαστε ενωμένοι. Και άπατε πολύ ένας πάνω στον άλλο. Αραιώστε λιγάκι προς τα πίσω. Αραιώστε μην έρχεται ένας κοντά στον άλλο. Αραιώστε λιγάκι. Θέλετε τη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν! Όχι! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Φίσμα! Εδώ! Παγωτά! Λιβιτζούρια. Λιβιτζούρια, σας παρακαλώ. Έλαβε. Για να μην νομίζετε ότι μιλάω ψέματα. Παιδάκια είναι. Βουλευτήκαν και βουλευτήκαν. Την ώρα που ήμουν εκεί πέρα με όλο τον κόσμο μας δεν ήταν, ήμασταν όλοι λίγο στρεμωγμένοι, αλλά αυτός ο κύριος ήρθε πάρα πολύ κοντά μου και το πω να αυτό το κακό τα είπα δεν ήταν. Πόσες φορές. Τρεις φορές. Και την ώρα ήμουν στην καθόλου κάποια στιγμή και το βλέπω και πήρε τις άλλες που φέρνει και πούμε για πάνω του. Το ακούτε. Ναι. Το ακούτε. Ναι. Ντροπή. Ντροπή. Η αστυνομία μας. Η αστυνομία μας, τα κανάλια μας. Να ενοχλούν ακόμα και γυναίκες σεξουαλικά. Να ενοχλούν ακόμα και... Και να μας λέει ο κύριος Δικητής, ο κύριος Παπαβασιλείου, ο κύριος Παπαβασιλείου, τι θέλετε ρε πατέρα Μάξιμο. Αυτό θέλω κύριε Δικητά, αυτό θέλω. Να μην ενοχλείτε τις κοπέλες. Αυτό θέλω. Πάρα πολλά. Ντροπή σας. Τρεις φορές την ενόχλησαν και σ' άλλες τρεις κοπέλες το κάνανε. Αυτή είναι η αστυνομία σας. Αυτή είναι η αστυνομία σας. Λοιπόν, επειδή είχα σκοπό, προσέξτε, να μην κάνω τις μηνύσεις. Να φύγω αυτή τη στιγμή και πάρω δικηγόρος μας. Τη δικηγόρο μας που είναι. Γιατί το πάω τώρα δεν ξέρω το σχολείο. Για να δείτε ότι δεν μπορείτε να παίζετε μαζί μας, αγαπητοί μας κύριοι. Πού είναι η Twitter, η κάμερα μου. Ο δικηγόρος μας, ο Νικόλας Σύμβολος, η Σοφία Δημήτρη. Η κοπέλα συμβιωτέων ήταν παντρεμένη με παιδιά. Και ο σύζυγός της είναι εδώ. Έλα, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Έλα εδώ. Ο σύζυγός της. Λοιπόν. Καταθέτουν αυτή τη στιγμή δύο μηνύσεις και θα τα ακολουθήσει και τρίτη για το γεγονός αυτό. Γιατί αυτό τώρα το έμαθα. Πολλές μηνύσεις, μας λέει ο υγειονομικός μας σύμβουλος. Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου δύο μηνύσεις. Όχι για αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα το πληροφορήθηκα τώρα. Τώρα το πληροφορήθηκα. Θα τα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις. Σας διαβάζω τα κείμενα. Να τα ακούσετε όλοι εσείς οι κύριοι για να δείτε ότι δεν μπορείτε να παίζετε μαζί μας. Το πρώτο κείμενο. Προς τον κύριο Σαγγελέα από το δικό Αθηνό. Μήνυσης. Πατρός Μαξίμου Βαρβαρή κατά κόσμων Κωνσταντίνου κατοίκου Αθηνών κατά των διοικητών της αστυνομίας και των ΜΑΤ και αγνώστων στοιχείων ταυτότητας προσώπων που περιγράφονται καλύτερο. Από τις έκτης και βέβαια υπογράφεται καταγραφή από εκατοντάδες Έλληνες νομοταγείς φιλήσιμους και ελληνικούς πολίτες. Από τις 6 Ιουλίου 1997, φορείς του ελληνοθεδόξου χώρου, ορθόδοξοι πιστοί, χριστιανοί, διαδηλώνουν συνεχώς μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο
με έκτημα την διεξαγωγή δημοψηφίματος για τη συνθήκη Σέργια. Παρά το γεγονός ότι οι Γαδινίτες είναι φιλερινικοί και νομοταγείς πολίτες, φροντίζονται να μην παρακολουθούν την κίνηση και τις οικονομίες και συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και ευπρέπεια, από την πρώτη μέρα της συγκεντρώσεως αυτών, ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις και ΝΑΤ ευρίσκονται χωρίς λόγο δίπλα τους, κατ' υπέρβαση του καθηγόντος του και τους επιτελούν αγρύπνους καθόλου και τετράωρων, αλλά και πιεστικός καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα. Μέχρι σήμερα, ποινές από την αστυνομία, κατόπιν προφανώς άνωθεν εντολών, προσπαθούν συστηματικά να εκφοβήσουν τους συμμετέχοντες χριστιανούς και δίκαιο υποφαινόμενο, εμένα δηλαδή, μιμητή, αλλά και τους άλλους. Ηγουμένους του συγκεντρώσεων αυτό. Σημειώνω εδώ ότι πάντοτε εφροντίσαμε να συμμορφούμε φατρούς τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων και να μην δημιουργούμε οποιαδήποτε προβλήματα κινήσεως, ασφαλείας κλπ. Η κατάσταση όμως απέβη από τις 10 Ιουλίου 1997 αφόρητος για τους διαδηλώτες, ειρηνικός και μόνο χριστιανούς. Έκτοτε, επί καθημερινής και συνεχούς βάσεως, εκτοξεύονται αδιαλείπτως και με ύφος ηταμών. Ορίστε. Εντολή κλείνουν το πανό, οι αστυνομικοί. Γιατί κύριε κλείνουν το πανό? Δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί κύριε κλείνουν το πανό? Συνεχίζετε να δημιουργείτε πρόβλημα, κύριε Βουκουτά, έτσι. Συνεχίζετε να δημιουργείτε πρόβλημα, έτσι. Ανοίξτε παρακαλώ. Σε εσάς μιλάω και οι αστυνομικοί. Πάρε εδώ τους Ανοίξτε να φέρετε το πάνω. Το είναι εδώ. Πολύ ωραία. Η κατάσταση όμως συνεχίζω. Ακούτε το κείμενο παρακαλώ. Η κατάσταση όμως απέβη από τις 10 Ιουλίου αφαίρετος για τους δαγγελίδους ειρηνικούς και μόνο χριστιανούς. Έκτοτε, επί καθημερινής και συνεχούς βάσεως, εκτοξεύονται σε αδιαλείπτους και με ύφους ηταμών και βάναυσων. Ήδρυς και απειλές από κοινά αστυνομικά όργανα και θυμών. Απειλές όπως θα σας τσακώσουμε, θα σας διαλύσουμε, θα σας φάμε, θα σας μαστιγώσουμε έναν-ένα, θα σας θάψουμε ζωντανούς. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και υπάρχουν μάρτυρες. Αυτή η απειλή απευθύνονται συνεχώς και εκφοβιστικώς και προς το πρόσωπό μου μαζί με πεσβητικότητες χαρακτηρισμούς και ίδρυς όπως αλυτόβιε, κύριε Διοικητά, τον θυμάστε τον όρο αυτό, με αποκαλέσετε αλυτόβιο. Θα το δείξετε στα δικαστήρια, για ποιο λόγο είναι αλυτόβιος. Σε εσάς απευθύνομαι, κύριε του Παρασυλίου. Ενώπιον μαρτύρων θα το δείξετε στα δικαστήρια, για ποιο λόγο είναι αλυτόβιο. Αλυτόβιος. Με αποκαλούσα λοιπόν αλυτόβιο, τραγόπατα, αλήτη και άλλες ίδρυς. Δεν μπορώ να τις αναφέρω εδώ. Κατά την πορεία μας δε στην πλάκα, στις 11.07, εν μέσω κοινούτων αποκλήτων ίδρυων και απειλών, αξιωματικός της αστυνομίας με απείλησε επανειλημμένος, τραγόπαπα, έλα κοντά και θα σου δείξω εγώ. Θα σε φάμε. Την ακούσανε κατεδάδες και ξέρω ποιος είναι αυτός, θα δούμε κάποια στιγμή τον γνώρισω. Θα δούμε ποιος ήταν αξιωματικός επιφυλακής εκείνη την ημέρα στα ΜΑΤ και τον γνώρισω αμέσως. Είναι τόσο χαρακτηριστικό για πρόσωπό του που δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης, ο υπηρετικός, δεν ήταν αξιωματικός στο ΜΑΤ, ήταν ένα από τα ΜΑΤ.
Και μάλιστα έρχεται και η γυναίκα του ειδικού του Βασιλείου και του έλεγε σταμάτα παιδί, ηρέμησε, μην φωνάζεις κλπ. Λέει ο δικηγόρος μας, θα τον ειρεμήσουν οι δικαστές, λέει. Πολύ σύντομα. Επίσης, ο υποδιοικητής των ΜΑΤ, όπως πληροφορηθήκαμε την ιδιότητά του αυτή, μας απείλησε και διατέρωσε μένα με την φράση «Θα σας στείλουμε πάλι στο αυτό φεράλιτες». Την 5η-17η-97, ας ενθυμηθεί ο κύριος αυτός, το βράδυ, δεν θυμάμαι ποια μέρα, ήταν που πηγαίνανε πολύ από στα πέρα, που μου είπε εμένα, μπροστά σε 200 άτομα που είμαστε, είπε «Στέλνεις να σε ξαναστείλω πάλι αυτό φεράλιτες, πατέρα Μάξιμε». Ναι, πέμπτη δέκα δρόμο. Αξιωματικός αστυνομικός λοιπόν απείλησε όταν ξαναστείλει για δεύτερη φορά στο αυτόφορο. Κατακαίρομαι επίσης και μηνύομαι το εξής γεγονό. Το απαράδεκτο για κάθε κράτος που αποκαλείται δημοκρατικό. Ό,τι δηλαδή το Σάββατο 12/7 και ώρα 10 μετά μεσημβρίας αστυνομικοί ζητούσαν πληροφορίες για το πρόσωπό μου και για το πού είναι το σπίτι μου στην γειτονιά μου, τους οδούς των Σίτσας των Αθηνών. Εξάλλου πολλές απειλητικές για την ίδια τη ζωή μου και των ενεργειών μου. Κλήσεις γίνονται στα τηλέφωνα του Συλλόγου Νέου ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, στην προσπάθεια των γνωστών, συσταγωγικά αγνώστων, να εγκαταλείψουν εμείς οι χριστιανοί τον αγώνα μας κατά της ανθρωπινικής και ανθρωπόξης αντίκης έγκαιρ. Συνειδητοποιώ ότι ήδη ο Σύλλογός μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, αλλά και όλοι οι φορείς προβαίνουν σε έρευνες για να εντοπίσουμε τα στοιχεία της ταυτότητας των απειλούντων ημάς. Πιστεύουμε όμως ότι μόνο η ανάκριση από την αδιάφθορη ελληνική δικαιοσύνη θα ρίξει άπρατο φως σε αυτό το θέμα και θα αποκαλύψει τους επιλύσμονας αυτούς των αληθών καθηκόντων τους, αξιωματικούς και όργανα των δυνάμων ασφαλείας, εις τρόπο ώστε να πάψει ο κίνδυνος κατά της ζωής και της σωματικής ατελειότητός μας, αλλά και ο κίνδυνος για τη δημοκρατία και την Ελλάδα μας από τέτοιες αντιεθνικές, αντιδημοκρατικές, αυταρχικές και βάρουσες ενέργειες που πλήσουν κέρια το κύριος αστυνομίας και του κράτους. Επειδή δια των ανωτέρων παρανόμων ενεργειών παραβιάζεται ο ποινικός κώδικας και δι' τα άρθρα 330, 333, 331, 336, 361 άρθρα κλπ. Και επειδή η παρούσα είναι νόμιμος, βάσιμος και αληθής, δια τάφτα, ερμητή επιφυλάξη παντός δικαιώματός μου και δηλώνω άμα ότι περίσταμες πολιτικός συνάδων ετούμε. Ετούμαστε τώρα. Την ποινική δίωξη του διοικητού της αστυνομίας κ. Παπαβασιλείου, του διοικητού των ΜΑΤ, τρόνων των υπολείπων οργάνων και των ανωτέρων δαλημένων, φυσικών αλλοτροφικών αυτούργων, επί το τέλειο όπως τιμωρηθούν εις τας υποτιμώνου προεγρυπημένας ποινάς. Μάρτυρας προς απόδειξη των ανωτέρων, προτείνω όλους οι δεύτερους παρεμβασμένους, οι οποίοι θα βάλουν την υπογραφή τους αμέσως τώρα. Ο νομικός μας σύμβουλος επιβιολογεί και μετά θα διαβάσουμε και τη δεύτερη μηνύση. Βάση της δημοκρατίας είναι ο νόμος. Μερικοί νομίζουν ότι οι χριστιανοί, οι κληρικοί και οι ιερείς είναι άνθρωποι που συγχωρούν και είναι. Όμως η δικαιοσύνη επιβάλλει να ερευνηθούν τα γεγονότα αυτά, διότι δεν μπορεί πάντοτε οι χριστιανοί, οι κληρικοί, οι σωστοί πολίτε να ευρίσκονται σε αδυναμία, να ευρίσκονται πάντα σε μια κατάσταση υποταγής η οποία τους επιβάλλεται με τρόπο πονηρό και δόλιο. Υπάρχει νομικό επιτελείο άξιο, αλλά υπάρχει και λαϊκή θέληση, όπως όλοι βλέπουμε, η οποία θα γιγαντωθεί η δικαιοσύνη να βρει σωστά το δρόμο και θα τον βρει γιατί είναι πανάξια η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν ζούμε σε εποχές σκοτεινές,
Δεν ζούμε σε κανένα ολοκληρωτισμό, πιστεύουμε, τουλάχιστον εμείς θα το επιβάλλουμε, ώστε εκείνοι οι οποίοι παρέβησαν το καθήκον τους και είναι με κεφαλαία φωτογραφημένοι σαν ιδιότητες, σαν πρόσωπα, σαν οτιδήποτε, διότι παραβαίνουν την ίδια την Ελλάδα, τον νόμο και τη δημοκρατία, να μην έχουν την καλή τύχη εκείνων οι οποίοι στο παρελθόν παρέβαιναν και βασάνιζαν τον ελληνικό λαό, παρέβαιναν τις δημοκρατικές ελευθερίες. Κάποτε θα γίνει κάπου η αρχή και είναι εδώ, ώστε αυτοί οι κύριοι να πάψουν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ελληνικά ιδεώδη. Και αυτό να είστε σίγουροι ότι θα γίνει. Σας είπα ότι ήταν έκπληξης. Η πρώτη έκπληξη ήταν αυτή. Που επαναλαμβάνω για άλλη μια πολλωστή φορά. Αγαπούμε, τιμούμε και συμφώνευα τα σώματα ασφαλείας. Το έχουμε αποδείξει επανειλημμένος και το έχω αποδείξει επανειλημμένος. Και μπορώ να το αποδείξω να πάση στιγμή. Επαναλαμβάνω, αγαπούμε, τιμούμε και συμφώνευα και την δικαιοσύνη και τα σώματα ασφαλείας. Αλλά σας αναγκάζουν. Αλλά με αναγκάζουν και μας αναγκάζουν να κάνουμε αυτές τις πράξεις, αυτές τις ενέργειες, διότι υπερβαίνουν το καθήκον τους. Υπερβάλλω πάνω από τα νόμιμα και τα διεταγμένα και αυτά που ορίζει το Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμά μας είναι σαφές και σαφέστατο και δεν υπάρχει περιθώριο παρερμηνίας. Οι κύριοι αυτοί, επαναλαμβάνω, καθυπέρβηση του καθήκοντός τους για πολλές ημέρες μας εξασκούσαν έμεση αλλά και άμεση ψυχολογική βία και τρομοκρατία με απειλές που τις ακούσαν όλοι εδώ. Δεν μπορούν να βγάλουν τρελούς. Δεν μπορούν να βγάλουν τρελούς αυτοί οι κύριοι 300, 500 και 1000 άτομα. Είναι γερασμένοι να μην βγάλουν τρελούς. 300 και 1000 άτομα. Πολύ γερασμένοι. Και θα το πληρώσουν πολύ ακριβά αυτό που κάνανε όταν θα έρθει η ώρα της δικαιοσύνης που θα καταδικαστούν. Θυμηθείτε το, θυμηθείτε το. Είμαι εδώ σήμερα 15 Ιουλίου έξω από τη Βουλή και το λέω ενώπιον όλων και καταγράφει και από την κάμερα. Θυμηθείτε το ότι θα ξυλωθούν γαλόνια. Θυμηθείτε ότι θα ξυλωθούν γαλόνια. Και θα τιμωρηθούν και κάποιοι από τα όργανα, δεν ξέρω ποιοι θα την πληρώσουν, αυτοί οι οποίοι έκαναν τις απειλές και αυτοί οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν πολύ άσχημα, το είχα καταγραφεί από την κάμερα και τον άλλο, αλλά και τη δική μου εχθές. Γι' αυτό ήθελα και τη δική μου κάμερα, ήξερα εδώ πώς έπαιρνα. Και θα δείτε το Σαββάτο, προσέξτε, εδώ προσέξτε τώρα. Θα δείτε το Σαββάτο στην εκπομπή μου, στην εκπομπή μας, συγγνώμη για το μου, θα δείτε σκηνές του Φαγγελάδη και Παρδαλό Κατσίκη. Φαγγελάς και Παρδαλό Κατσίκη. Φαγγελάς και Παρδαλό Κατσίκη. Γιατί κύριοι κρύβεστε, φοβάστε, αυτό εκτελείτε το καθήκον σας. Διότι καθημένη υπηρεσία δεν κάνετε. Γιατί φοβάστε, άρα, για να κρύβεστε, κάτι φοβάστε. Ξέρετε ότι έχετε υπερβεί τα καθήκοντά σας, ξέρετε ότι το έχετε παρακάνει, ξέρετε ότι μας απειλείτε, ξέρετε ότι εξασκείτε βία και γι' αυτό κρύβεστε. Και γι' αυτό κρύβεστε. Προχωράμε στη δεύτερη μήνυση. Η πρώτη τελείωσε. Πάμε στη δεύτερη, την οποία είναι για τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου. Μήνυσης, πατρός Μαξίμου, Μονακού, κατοίκου Αθηνών. Κατά του Προέδρου της Βουλής, κυρίου Αποστόλου Κακλαμάνη. Και λένε, νομίζετε ότι δεν έχει βουλευτική ασυλία, θα την κοιτάσει, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά θα περάσει στην ιστορία όμως. Θα περάσει στην ιστορία ότι ένας καλόγερος έκανε μήνυση κατά του Προέδρου της Βουλής. Θα μείνει στην ιστορία. Δεν
Θα πάω λοιπόν του Προέδρου της Βουλής. Σταματήστε αυτή την παραλλαγή εκεί, σου παρακαλώ. Σταματήστε την. Είναι βαρτή από εδώ. Είναι βαρτή από εδώ. Του Προέδρου της Βουλής, κυρία Αποστόλου Κακλαμάνη, και των αγνώστων προς το παρόν στοιχείων, ατόμων και διαστηρωτικών και ασφαλιτών που αναφέρονται εντάφτα. Προς τον κύριο Σαντουλέα, πρωτοδικών Αθηνών. Την 9η Ιουνίου 1997 και ώρα 7 διοργανώθηκε στην πλατεία Κραθμόνος των Αθηνών μεγάλη συγκέντρωση της Πρωτοβουλίας Αγκρίτων Φορέων και του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, ΙΣΚΕ, της Εφημερίδας Χριστιανική, του Μητέρου Ορθοδόξου Αποστολικού Συνδέσμου Νέων Άγιος Κοσμάς Οντολές, ου Τιχάνε Πρόεδρος, του Χρήσπη, με θέμα τη συνθήκη Σέγγεν που πρόκειται να ψηφιστεί την εσπέραν εκείνη. Μετά τη συγκέντρωση αυτή, εγγένονται πορεία μέχρι της Βουλής των Ελλήνων ή να εκφραστεί προς τους βουλευτάς η αντίθεση του ελληνικού λαού στην υπερευθύνη της αντιεθνικής, αντιχριστιανικής και αντιστηματικής διεθνούς συνθήκης και επιδοθεί σχετικό ψήφισμα περί τούτου. Στην Βουλή υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και ΜΑΤ. Αντιπροσωπείο μόνο των διαδηλωτών που συμμορφήτω ήταν του ειδικού και φιλήσιου και νομοταγής Έλληνες πολίτε και του πολλού εξ αυτών πρεσβυτέρας ηλικίας, επισκέφθηκε τότε περί ώρα 10:30 στους προσώπους των κομμάτων και τον πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη. Προς ενημέρωσή του και επίδοση του ψηφίσματος. Ενώ άπαντες οι εκπρόσωποι των κομμάτων υπήρξαν ευγενείς και ευήκοοι, ο μηνιόμενος Απόστολος Κακλαμάνης υπήρξε λίγο επιθετικός και προσβλητικός, ιδίως προς τον υποφαινόμενο. Η φράση που χρησιμοποίησε για την αντιπροσωπεία μας, που αποτελείται από τους τέσσερις κληρικούς, ενείς και λαϊκούς, άπαντας, η φράση που χρησιμοποίησε για την αντιπροσωπεία μας, που αποτελείται από τους τέσσερις κληρικούς, ενείς και μέλους του ΙΣΚΕ και τρεις λαϊκούς, άπαντα έγκριτα μέλη της κοινωνίας, ήσαν οι εξής. Ακούστε προτάσεις τώρα φράσεις του Προέδρου της Βουλής. Φοράτε, πατέρες μου, ένα καλυμάφι και καβαλάτε το καλάμι και νομίζετε ότι είστε κάποιοι. Ζητάτε από τους άλλους το σεβασμό και την εκτίμηση του κόσμου, ενώ δεν την αξίζετε. Λόγια του Προέδρου της Βουλής προς τα μέλη της Επιτροπής της 9 του μηνός μέσα. Καπλάχτα ελέγξαν κατά την πρώτη φάση της συζητήσεως και δι' κατόπιν ευγενούς ερωτήσεως του Αρχιμανδρίου του Πατρός Αϊκαρίου Μουλατσιώτη, ηγουμένου της Ιεράς Μωρής Αγίων Αποστόλου της Ιεραφείου του Σάρου της Φωκίδος. Γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η εικόνα του κυρίου Μόνος ο Χριστός στην Ιεράς Βουλής. Του έκανε ένα ερώτημα από την Ιεράς και του είπε, «Κύριε Πρόεδρε, το αίτημα του λαού εκτός από τη συνθήκη Σέγγεν έξω που είναι και διαδηλώνει, όπως και άλλες φορές είναι, γιατί δεν υπάρχει η εικόνα του Χριστού στην Βουλή μέσα?» Και εκεί άρχισε να γίνεται έξω φρενών ο πρόεδρος της Βουλής και άρχισε να προσβάλλει με αυτά που ακούστηκε παραπάνω και αυτά που θα ακούστηκε παρακάτω. Επειδή το ρώτησε ο πατήρ Νεκτάριος, γιατί δεν βάζει την εικόνα μέσα στη Βουλή του Χριστού μας. Κρατώντας την τελευταία φράση του κ. Αποστόλου Κακλαμάνη, ότι δεν εξαρτάται μόνο από αυτό η επαναφορά της εικόνας του κ. Μονησού Χριστού στην Βουλή, αλλά και από τις υπολείπους βουλευτάς, με πολύ σεβασμό και ευγένεια τον ερώτησα, εγώ δηλαδή. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλουν οι υπόλοιποι κύριοι βουλευτέ να τοποθετηθεί η εικόνα του κυρίου μας στην Βουλή? Το έκανα αυτό το ερώτημα. Γιατί μόλις μας είπε ότι δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Και αφού μας είπε ότι δεν εξαρτάται μόνο από αυτό, εξαρτάται από τους άλλους, το ρωτάω και εγώ. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλουν οι υπόλοιποι βουλευτέ να μπει η εικόνα του Χριστού μας μέσα στην Βουλή? Εκεί ήτανε. Αμέσως λοιπόν, στο σημείο αυτό, ο μηνιόμενος, ο κ. Κακλαμάνης δηλαδή, απέβαλε κάθε προσωπείο και πρόσχημα και με οργήλο ύφος και έντονο φωνή μου απήντησε. Ήρθατε εδώ για να με ανακρίνετε δηλαδή? Άντε στο καλό, και μας έδειχνε έτσι. Άντε στο καλό. Υπάρχουν μάρτυρες όλη η Επιτροπή. Δεικνύουν την θύρα, μας επανέλαβε νεφαντικός και οργισμένος και εντόνος. Άντε στο καλό! Προφανέστατα μας εξεδίωκε, δηλαδή μας πετούσε έξω, προσβλητικός και απαραδέκτος.
κατόπιν αυτής της τουλάχιστον απρεπεστάτης συμπεριφοράς, έλαβαν και πάλι τον λόγο και είπαν: «Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι πολύ για αυτή τη συμπεριφορά σας». Η απάντηση έλαβε την εξής απειλή του μηνυωμένου κ. Αποστόλου Καπλαμάνη. Πάντοτε βέβαια με ύφος οργίλων και παιδευτικό, με προφανή σκοπό να με εκφοβήσει. «Φύγε γρήγορα από εδώ, μη σε στείλω στο αυτόφορο», μου είπε εκείνο το βράδυ στις 9 Ιουνίου ο κ. Πρόεδρος. «Φύγε γρήγορα από εδώ, μη σε στείλω στο αυτόφορο». Όπως και το έκανε μετά, όπως έλεγε στη συνέχεια. Προ αυτής της καταστάσεως, τιμές της αντιπροσωπείας, έχουν αρχίσει να αποχωρώ. Έσπρεπε δηλαδή και εγώ να τους ακολουθήσω, διαπιστώνω ότι δεν υπήρχε πλέον πεδίο διαλόγου και λυπούμενο στα μέγιστα διαδεδιά αυτά. Ήκουσα όμως τότε τον περίοδο λόγο σμηνιόμενο, τον κ. Κακλαμάνη δηλαδή, να επιπλήττει δρυμαίως τον εξημών κύριο Εμμανουήλ Μιλιαράκη, εκδότη της Βαστενικής, λέγοντας αυτόν. Του λέει ο πρόεδρος της Βουλής, τον κ. Μιλιαράκη. «Άλλη φορά να προσέχεις πολύ ποιους φέρνεις εδώ μέσα στο γραφείο μου». Λέει λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής, τον κ. Μιλιαράκη, «Άλλη φορά λέει να προσέχεις πολύ ποιους φέρνεις στο γραφείο μου». Είμαι άνεμος πλέον να υποστώ και άλλη μεγαλύτερα προσβολή εις βάρος του προσώπου μου, αλλά και των υπολείπων εκλεκτών συμμαχητών μου, ελπιστών, έλαβαν πάλι το λόγο και είπαν στον τόσο προεκλητικό συμφραζόμενο κ. Κακλαμάνη. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, τι είναι θα εμείς που θα έπρεπε να προσέχει ο κ. Μιλιαράκης πριν μας φέρει στο γραφείο σας? Τίποτε τρομοκράτε, τίποτε αναρχικοί, κατωτέρου επίπεδου πολίτες, αλήτες, αμόρφωτοι. Λυπάμαι πολύ για την διάφυση περιφορά σας». Μενόμενος τότε ο μηνυόμενος, ο κ. Καλαμάνης, ήρχεσε να ορίεται, εν εξάλλου καταστάσει, υβρίζον και προσβάλλονται με διαφόρες φράσεις. Ενδεικτικός αναφέρει ότι νας. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Φοράτε ένα καλυμάφι και νομίζω ότι είστε κάτι, ζητάτε το σεβασμό του κόσμου ενώ δεν την αξίζετε και πολλά και διάφορα άλλα. Εφώναξε δε επανελειμμένος συγχρόνως στην στιγμή με μία αναπηρητικό μήκος στους ανθρώπους του. «Πετάξε τον έξω! Πετάξε τον έξω!» Και μου είπε: «Φύγε γρήγορα στο τέλος το έσχος, αφού το ακούσετε όλα και θαυμάσετε τι πρόεδρο της Βουλής έχουμε». Και μου είπε λοιπόν, πετάξε τον έξω δύο φορές, και μου είπε: «Φύγε γρήγορα από εδώ, γιατί δεν σε βλέπω καλά». Τα ακούτε? «Φύγε γρήγορα από εδώ», μου λέει προσωπικά, «γιατί δεν σε βλέπω καλά». Αφήνω να εννοηθεί ότι απειλούμε σοβαρός να υποστώ πολλά, δηλαδή να κινδυνεύσει η σωματική μου ακελαιότης. Οφείλω να σημειώσω ότι τη στιγμή εκείνη ένιωθα ότι άρχισα να κινδυνεύω σοβαρός. Την που ακούω από ένα πρόεδρο της Βουλής που δυστυχώς ή ευτυχώς έχει την εξουσία στα χέρια του. Φυσικό ήταν, αρχίζω να φοβάμαι κι εγώ. Άρχισα λοιπόν να φοβάμαι, διότι ένιωθα ότι κινδύνευα σοβαρά, φοβούμενος για την υγεία και τη ζωή μου. Πιστεύω δε ότι η διάφτη απειλή του κ. Κακλαμάνη έχει σχέση, προσέξτε το σημείο αυτό, αυτή η απειλή έχει σχέση με την μετατάρτα επισηδής ανεσκευμένη και με ανθρωποκτόνων διάθεση επίθεση των ΜΑΤ προσωπικό συναντιών, όπως γνωρίζετε. Πρώτα έδωσε εντολή μέσα ο κ. Κακλαμάνης: «Φύγε, δεν σε βλέπω καλά», με επίρρησε το μυστήριο στο αυτόφυλλο και αμέσως μετά από μισή ώρα μου έκαναν προσωπική επίθεση στα ΜΑΤ. Το είδα το έβλεψα στα μεγαπέρα ότι με χτύπησαν με ένα πιστόλι το οποίο πέταξε καπνογόνο βόμβα στον αριστερό μου κόταφο. Υπάρχει αδειάσεις στο ντοκουμέντο το βίντεο το οποίο το κατέγραψε όλο. Τα πάντα, όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ντοκουμέντο. Ας πάνε να το αμφισβητήσουν. Κορούσε τις προσωπίες, απήλθε με το χτυλίο της Βουλής και μετέβαινε στο χώρο που αυτής όπου βρίσκονται δεδρούντες.
Αλλά τη συνθήκη έγινε. Εκεί που έβγαινε η συνέντευξη τύπου, ανέφερε πάνω στο αματέο και ενημέρωσε τους εκδηλώντες. Οι διαδηλωτέ αποφάσισαν μετά να απευθυνθούν στους βουλευτές, εκείνους που είχαν εκφράσει την αντίρρησή του στην επικύρωση της συνθήκης Σέγγεν, και η οποία ανέμενε στα πλάγια που πήρε της Βουλής κλπ. Τότε η αστυνομία και δύο ειδικοί δυνάμεις των ΜΑΤ μας επετέθησαν άνευ κυριολεκτικός Ιουλίου που το λόγω Γκαιτίας και κατά την στιγμή εκείνη ήκουσα την άτομα αστυνομικό των ΜΑΤ και άλλοι πολλοί, ώστε πρέπει να είτε κάποιος επικεφαλής των δυνάμεων να φωνάζει και να δίνει το εξής αχαρακτήριστο και αδερποκτών εντολή. Φάτε το τον τραγόπαπα. Το άκουσαν τουλάχιστον οι 10-20 άτομα. Φάτε τον τραγόπαπα. Το επανέλαβε. Φάτε τον τραγόπαπα. Έχει κάποιες φράσεις, δεν μπορώ να τις πω. Τον πού, τον μα, δεν μπορώ να τα πω, με συγχωρείτε. Εμέσω δε και άμα ακούει τον Ήβραιο ως και βλασφημιών κατά τον Θείο και δύο του Χριστού και της Παναγίας μας, τα άκουσα εγώ ή δυο σκάλι πολύ, να βρίσκω τον Χριστού και την Παναγία, υπέστη τη στιγμή εκείνη που μετάγουν και διαιτάγουν επίθεση προσωπικός, πρώτον για τις ρήψεως καθημούν ειδικού δακρυγών ευρήματος, το οποίο είναι σκοπέφτει ο δικό διαμέντα και εξεράγει της αριστεράς πνευματικής χώρας της Κεταλίζου. Οι σχεδιάζοντες όμως την πράκτη άναγκη ανεπίθεση, όπως και οι εκτελές αντιστάθμοι, δεν εισπέρισαν, δεν υπέστησαν στα πλάκα, κακομή του αόπλου και ειδονία ενδύναν διάθεση με υποδείξαντος, αλλά επιτέθησε μοναδικό συναντήρμα και να βρισκόμενοι σχεδόν ανέστητο σπίρον από το εδάφος, ώστε της φοβεράς δράσης των αερίων του βλήματος που μου έχει χτυπήσει, με χτύπησαν επανελειμμένος για τον ρεπάρετο, εισόδων του στόματος του σώμα, διότι είναι προφανές ότι ήταν ιδιοκτήτες προς τούτου πετελάς. Κατόπιν όλων αυτών, απόρρισα τις ασκήσεις μου και γνωστή μου με πέτερα εις το εφημερίδο Λαϊκό Νοσοκομείο στο Βιβλί. Στο σημείο αυτό αναφέρω χαρακτηριστικός και την αναλάβη της μία μισή την ιδέα των εξαφανίσεων της περιστάσεως μου, ότι ήμουν πλέον ο λόγος μέσα στα ελληνικά που μακριβέρω και τους πέρα, από πάνω έως κάτω. Και για να μην μακριβερεύετε το πολλά και σας κουράζω, με λίγα λόγια, αναφέρω τα γεγονότα που έγιναν μετά στο Λαϊκό, από τους 6 αστυνομικούς που μετήλεγαν επί 24 ώρες βάσεως με απαράδεκτο συμπεριφορά, από την απαράδεκτη συμπεριφορά των αστυνομικών προς τους επισκέπτητας εμένα δεκάδες και κατεκάδες πιστούς που ήταν όρθιοι να μένουν σε παραστατού, από τα ψέματα που τους έλεγαν και πολλά άλλα. Επίσης, από την τόσο φοβερή και αυστηρή φρόνηση που όπως σας είχα πει, είπε στην τουαλέτα δεν άφηνα να πάω. Με ακολουθούσαν, αν θέλετε πιστεύετε, υπάρχουν μάρτυρες. Πολλά φορά ήταν εκεί εκείνη την ημέρα. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Εφτά αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ. Που είπε στην τουαλέτα δεν με άφηνα να αντέλεσα. Έμπαινα μέσα στην τουαλέτα μαζί μου. Τέταρτος όρετος παρακαλώ. Και όταν τους έλεγα, γιατί το έκανα, λέω, πάτε, φοβόμαστε μην αυτοκτονήσεις. Μην πέσεις κάτω από το τέταρτο και σκοτωθείς, λέει. Ακούστε, ακούστε, άρρητα ρήματα, άρρητα ρήματα. Λοιπόν, επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι δύο ή τρεις ασφαλίτες που με συνέλαβαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο πίεζαν τα διάφορα μέσα στα λόγια θερμικά για να μην σας κουράσω, δεν είναι πολλά. Πίεζαν τους γιατρούς στο Λαϊκό Νοσοκομείο να με δώσουν με το ζέρι, να με πάρουν με το ζέρι. Και μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές. Μέχρι που ο γιατρός του γιατρού τους είπαν, σας παρακαλούμε πολύ, αφήστε μας ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε ένα ανέστητο άνθρωπο που έχει αναπνευστικά προβλήματα, που έχει ζαλάδες, που έχει λίγους, που έχει, πριν κάνουμε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις. Πρώτα θα γίνουν εξετάσεις άπαντες και μετά θα σας το δώσω. Μέχρι τότε αφήστε μας ήσυχους. Μετά βέβαια από πάρα πολλές μέρες. Και δεν διακινδυνεύουμε εμείς λέει και οι καλλιεργοί, την καρδιά μας, την αρχηγία μας, την άδειά μας, επειδή το θέλετε εσείς και επειδή έχετε τέτοιες συμβέλες. Ένα χειροκρότημα στους γιατρούς. Ένα χειροκρότημα στους γιατρούς. Λοιπόν, και καταλήγουμε. Σημειωτέρα εν προκειμένου ότι γράφτηκε διαιώτης των ΜΑΤ, ακόμα και διαβηρετών και βερόντων, και
Ανδρέας και Βοδέμου, εξέπληξε με ούτε και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Χαρακτηριστικός, πολύ την αρχική σταθμή και ιδιαίτερα ο Ατένα, το ήταν στις ειδήσεις του Ατένα, ανέφερε ο Ανδρέας και έφυγε τον κύριο ειδήσεων του, κατηγάζει τον γεγονότα Μαυτενότη. Για πρώτη φορά, ακούστε, το είπε ο ίδιος ο Ατένα. Για πρώτη φορά ερώτησαν που ήταν ακριβένα. Κατά κοινό διαδηλωτό, καθότι η ΑΦΚΑ μέχρι τώρα εξουσιοποιείται μόνο κατά αναρχικών. Ήταν τα προγόνια μας έριξαν στις 9 Ιουνίου, θα εξουσιοποιείται μόνο για αναρχικούς και τρομοκράτες. Άρα λοιπόν, μας περίπτωσε εμάς αναρχικούς και τρομοκράτες. Ας μας το πούν καθαρά τουλάχιστον, να πέσει το προσωπείο, να πέσει το προσωπείο που δείχνουν δημοκρατικής και ελευθερίας και ελεύθερης πολιτικής της προπηθήσεως. Να πείτε προσωπήτως και να φανεί ότι είναι χουντικοί οι άνθρωποι, ότι είναι χούντα, ότι έχουμε χούντα και δεν έχουμε δίκιο τα παιδιά. Διότι δεν μπορούμε να τα γυρώσουμε ελεύθερα και ειρηνικά τις απόψεις μας και τις ιδέες μας σε μια ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα. Το ακόμα είναι ελεύθερη και δημοκρατική. Μόνο μας θεωρούν αναρχικούς τώρα, πριν ακόμα και τις εφαρμόγενες σχέδιες. Φανταστείτε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Τώρα και μας θεωρούν αναρχικούς και δημοκράτες. Γι' αυτό καθημερινά, κοιτάξτε, γνώμη σήμερα, κοιτάξτε. Έξι ελευθερία έχει εκεί πάνω. Έξι ελευθερία. Λοιπόν. Λοιπόν, διακάρτα, επειδή τα ανωτέρα πρόσωπα παρέδειξαν τα διατάξεις του ποινικού κώδικος, δια των ανωτέρων περιγραφών των εγκλημάτων των κατενών, ήδη με ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος ο Καμάνης, της απειλής και εξυπηρήσεως, ως ο εξυπηρήσεως του θρησκευτικού, μοναχικού και ειδικού σχήματος, η Ρέα Στρελική και τα ΜΑΤ, τας διατάξεις περί απόπειρας ανθρωποκτονίας, επικονδύνου σωματικής βλάβης, έργο λόγω του εξυπηρήσεως κτλ. Επειδή πάρωσα είναι νόμιμος, κατά πάντα εξαιρετής, διακάρτα. Ερλικού επιφυλάξη ήταν δύο δικαιώματός μου και δηλαδή ότι παρίστα μας πολιτικό ενάγω. Η πολιτικό ενάγω με την ειδική βλάβη είναι κατά τα ανωτέρω θέστη. Μηνύω τον πρόεδρο της Βουλής, Απόστολο Καμάνη, ένα χειροκρότημα. Και τους αγνώστων μυστικείων ταυτότητες, αλλά περιγραφέντες αστυνομικούς υπαλλήλους, και ετών με την άσκηση ποινικής διώξεως κατά αυτών, επιτεπέρει την ερώτηση αυτών ή στα συμπροτιμόμενα προβλημένα στην ΑΣ. Του εξίσου δικηγόρους μου, ορίζω, τους κάτοικου τρεις δικηγόρους. Και μάρτυρες, κάποια ονόματα. Αυτές είναι οι δύο μηνύσεις, οι οποίες θα κατατεθούν αύριο το πρωί στην εισαγγελέα. Την απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος μου και τα γεγονότα των 10 ημερών με όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Από αύριο το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Και ας κάνω καλά όλοι αυτοί οι κύριοι και οι διοικητές κλπ. Εγκρίνεται όλοι! Ναι! Δεν άκουσα, εγκρίνεται! Αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη, σε λίγο θα έχουμε δεύτερη έκπληξη. Ο πατέρας Κάρλος. Παιδιά, προσέχετε, γιατί οι άνθρωποι δεν αστειεύονται. Σας λέω να παρακολουθούν. Εδώ είναι, κύριε Βέννη, να σας παρακαλώ.
ξέρει τα δικαστήρια σήμερα. Ήρθε κάποιος κύριος. Ήρθε κάποιος κύριος με πολιτικά και έκανε κάποια ερωτήματα, όπως σας είπα. Περίεργα. Και ήταν 99,9% ασφαλίτης. Και πού ήταν το επίδομα που θέλουν να περάσουν. Ότι προχθές τους άγοντες, σας το είπατε αυτό, στείλανε δύο ασφαλίτες στα γραφεία μας και χτυπούσαν τα κρυβέλια της πολυκατοικίας και ζητούσαν διάφορες πληροφορίες για μένα. Και το έλεγα, δεν τρεβόντουσαν, ότι είμαστε από την ασφάλεια. Και θέλουν αυτές και αυτές πληροφορίες για τον πατέρα Μάξιμο. Σήμερα πάλι τα ίδια στα δικαστήρια. Που δικαζόταν ο αδέρφος τύπος ο κ. Ρίζος για κάποιο συγκοφαντικό σχόλιο. Και σας είπα, πρώτο το Μαξ που πλήρωσε, τα έβαλε μαζί μας, καταδικάστηκε. Και ζήτησε συγγνώμη δημόσια και στο δικαστήριο και στα περιοδικά τους. Δεύτερος, ο οποίος τα έβαλε μαζί μου και την πάτησε, ο κ. Φράγκας Γιώργιος. Ο οποίος την πάτησε, ζήτησε συγγνώμη στα δικαστήρια και επανέφερε. Τρίτος που τα έβαλε μαζί μου και την πάτησε, ο κ. Ρίζος Δημήτριος, εργότης και αδέρφου τύπου. Τέταρτη που τα έβαλε μαζί μου και θα την πατήσουμε, είναι όλοι αυτοί οι κύριοι που έκαναν όλα αυτά τα πιστοποιημένος. Γιατί? Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει ακόμα δόξα και Θεό στην Ελλάδα μας. Δικαστές υπάρχουν δικαστές που έχουν φόβο Θεό, που έχουν φόβο και αγάπη για τα ιερά κατάσταση της πιστοιάς μας και κρίνουν ακόμα δόξα και Θεό δίκαια, αντικειμενικά και σωστά. Και για ένα άλλο λόγο θα σας είπα προηγουμένως, διότι πάνω από όλους είναι Θεός μας, ο οποίος είναι προστάτης, βοηθός και αρρωγός όλων ημών, αλλά και ημών, και μας προστατεύει σε κάθε πείρα μας. Πολύ ο Θεός με θυμών, και εγώ στα θυμώ. Όχι! Θέλετε τη συνθήκη σε εκεί? Όχι! Κάτω!